Coach, να σε χαιρετήσουμε και σε ευχαριστούμε για τον χρόνο. Μας αφιερώνεις αγώνα πιθανόν με τον Κεραυνό στα ημιτελικά, αν κερδίσει την ΕΘΑ σήμερα, και με τον Κεραυνό για είσοδο στα play-off. Πόσο έτοιμοι είστε απέναντι στην πρώτη ομάδα της regular season να μείνετε ζωντανοί για τους τίτλους? Καταρχήν είναι καρμικό αυτό το κομμάτι, αφού με τον Κεραυνό είχα κερδίσει τους τελευταίους τίτλους στην Κύπρο όταν ήμουνα το 2007-2008 και προηγουμένως. Σίγουρα παίζουμε απέναντι αυτή τη στιγμή στην καλύτερη ομάδα, εφόσον προκριθεί σήμερα, για να μην προδικάζουμε με την ΕΘΑ. Παίζουμε με την πιο φορμαρισμένη και την καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Εμείς φυσικά έχουμε αρχίσει, όπως διαπιστώνω όλοι, σιγά σιγά, παιχνίδι με παιχνίδι παίζουμε καλύτερα, εφόσον είναι το ρόστερ μας πλέον ολοκληρωμένο. Αν περάσει ο Κεραυνός, είναι ένα παιχνίδι νοκάουτ, μιας βραδιάς που λέμε, μιας ανάσας παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι να ευχαριστηθεί ο κόσμος σε ένα πολύ καλό παιχνίδι και να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Νομίζω σε αυτά τα μάτς προγνωστικά δεν μπορούν να υπάρξουν. Και να κάνουμε και μια ερώτηση για το σημερινό παιχνίδι και να σε αποδεσμεύσουμε. Triple-double, ο Μπέρι σήμερα, ο Ηλιάδης 22-7-8. Πώς ικανοποιημένος είσαι ως προπονητής που βλέπεις αυτά τα νούμερα, αλλά και γενικότερα την συμπεριφορά των παιχτών σας στο γήπεδο? Εντάξει, όπως είπα, νομίζω ότι παιχνίδι με παιχνίδι παρουσιαζόμαστε καλύτερα. Σήμερα το μάτς νομίζω δεν μπορεί να υπάρχει κριτική. Η Πάφος ξέρω ότι είχε πάρα πολλά προβλήματα. Έπαιζε με ένα ξένο λιγότερο που λείπει καιρό. Εγώ θέλω να συγχαρώ πραγματικά τον Μάρκο τον Ασονίτη και την ομάδα της Πάφου, γιατί όλη τη χρονιά δείξανε τεράστια ψυχικά αποθέματα και με το υλικό που είχε η Πάφος νομίζω πραγματικά κατάφερε πολλά πράγματα φέτος. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι νομίζω πιο πολύ διαδικαστικό, αυτό φάνηκε. Εμείς δεν είχαμε δεύτερη σκέψη ότι μπορεί να δυσκολευτούμε στο παιχνίδι. Το μυαλό μας τώρα πλέον πάει την Πέμπτη. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια, να σας ευχηθούμε. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Βασίλης Φραγκιάς, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ.